Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρωινή ζώνη. Πάμε στην πρωινή ζώνη και θα ξεκινήσω με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά, που εδώ θα πάμε πάλι σε ένα τηλεοπτικό διαζύγιο για ακόμα μία φορά. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά, παρόλο που φέτος είχαν πάρα πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης και πήγανε πάρα πολύ καλά μαζί, και ήταν και η επανένωση στην ουσία, έτσι, ξαναήρθανε μαζί μετά πέρυσι τη διακοπή. Δεν έγινε η επανένωση. Ακριβώς. Μετά τα Χριστούγεννα, ναι, βέβαια. Ακριβώς. Είδαμε ότι θέλουν να διαλέξουν χωριστούς δρόμους την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, παρόλο που τα νούμερα είναι για κάποιους το νούμερο ένα και λένε, ξέρεις κάτι, αν κάνω νούμερα θα συνεχίσω, είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Είναι δύο οι παράμετροι σύμφωνα με τις οποίες μπορείς να πάρεις μια απόφαση σε αυτή τη δουλειά. Ένα είναι η τηλεθέαση και εκεί αφορά το σταθμό περισσότερο, γιατί όταν ένα προϊόν πάει καλά, ο σταθμός δεν θέλει να το αλλάξει. Χαλάσει. Και το δεύτερο είναι το οικονομικό κομμάτι, που στην περίπτωση που έχεις μια άλλη πιο ενδιαφέρουσα πρόταση ή πιο επικερδής πρόταση, θα το σκεφτείς να το τρίτο όμως είναι και η παρέα. Μπράβο, γιατί αν δεν τα βρίσκεις και δεν τα πας καλά ή τέλος πάντων θέλεις να αλλάξεις, θέλεις να κάνεις κάτι άλλο, διαλέγεις να φύγεις και να κάνεις κάτι μόνος σου. Υπήρχε μία σκέψη του Γιώργου Λιάγκα, εξ όσων γνωρίζω, ο οποίος ήθελε διακαώς την ζώνη την πολύ πρωινή. Του Τι Γιώργου σημαίνει Παπαδάκη. Αυτό. Του Γιώργου Παπαδάκη. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε στο ενημερωτικό κομμάτι. Έτσι, να πω ότι και το πρώτο μου ζωντανό στις ειδήσεις ήταν με τον Γιώργο Λιάγκα. Λοιπόν, στο Star. Που σημαίνει στο Star, που σημαίνει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ενημέρωση. Το έχει πει ο Γιώργος Και έδειξε θέλει. Και φέτος, ακριβώς. Θα ήθελε, αλλά όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποφασίσει να δώσει τη σκητάλη, και νομίζω έχει πει και ο ίδιος ο Γιώργος Παπαδάκης ότι με έτσι. Πολύ μεγάλη χαρά έχει θα την έδινε στον Γιώργο Λιάγκα. Λοιπόν, ακούστε, εγώ τι έμαθα. Όταν. Εγώ αυτό το όταν έμαθα ότι η σκέψη του, η πολύ σοβαρή, τώρα πάμε, είναι, συνάδουν αυτά που λέω, ότι ο Γιώργος Παπαδάκης θα ήθελε να αποχωρήσει. Αλλά όχι φέτος. Όχι, εγώ έμαθα για φέτος. Ότι έχει μία σκέψη να αποχωρήσει φέτος. Εξήγησε μου τώρα, εσύ που τα ξέρεις καλά. Είχα διαβάσει, είχα ακούσει ότι ο Παπαδάκης θέλει να παραμείνει σε επιτελική θέση στο πρωινό, ναι. Όχι ως παρουσιαστής, αλλά όχι για τη σεζόν που έρχεται. Για μία σεζόν αργότερα. Αυτό είχα διαβάσει τελευταία φορά εγώ. Εμένα οι δικές μου προφορίες λένε. Για φέτος θέλει να γίνει. Μπορεί και να αλλάξει αυτό έτσι, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει στην παρούσα φάση ότι θέλει να φύγει και τελικά πάλι να κάνει πίσω. Εγώ θα ενισχύσω λίγο αυτό που λες εσύ. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο χρόνος που έχει φτάσει στα αυτιά μας κάτι τέτοιο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια φημολογία κάθε φορά γύρω στο Πάσχα ότι ο Γιώργος Παπαδάκης μπορεί να αποχωρήσει, να αλλάξει, να φύγει. Σίγουρα. Να πάει πίσω από τα τώρα είναι λίγο πιο έντονο. Αλλά παιδιά, έχει κάνει μια πολύ αξιοπρεπή πορεία και φέτος στα νούμερα τηλεθέασης. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή μακροβιότερη. Είναι η νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Είναι μια χαρά στα πόδια του άνθρωπος. Έχει το πάθος το ίδιο. Εγώ δεν νομίζω ότι εύκολα θα αφήσει αυτή τη ζώνη η οποία έχει τη σφραγίδα και την επόμενη. Μόνο όταν ο ίδιος θελήσει και πει: παιδιά, εντάξει, φτάνει. Δεν σίγουρα, αλλά τώρα σκέψεις εγώ. Αυτό δεν βάζω την υπογραφή. Σας λέω τι έχω μάθει εγώ. Ο Γιώργος Λιάγκας, λοιπόν, ή θα ήθελε το πολύ πρωινό, ώστε μετά να συνεχίσει το κλασικό καθιερωμένο πρωινό 11, δηλαδή να πάμε στο. Με τη Φέη. Ακριβώς. Ή με άλλους συνεργάτες που σίγουρα θα αλλάξουν, γιατί η Φέη Σκορδά δεν θα είναι εντελώς μόνη της. Θα πλαισιωθεί και από κάποια άλλα άτομα. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές δηλαδή και εκεί. Και τον... Μπορεί να γίνουν όμως και κάποιες αλλαγές και εκεί. Και σκέφτονται όμως, αν ο Γιώργος Παπαδάκης αποφασίσει τελικά ότι θα συνεχίσω και αυτή την σεζόν, μήπως πάει 4 με 6. Να πάει απέναντι τον Ευαγγελάτο, ας ακριβώς. Πούμε, που αλλά είναι πάλι ενημερωτική κίνηση. Ενημερωτικά. Αυτό. Απλά αυτό παίζει ρόλο σε αυτό, νομίζω θα παίξει ρόλο και τώρα ολόκληρο το κανάλι. Ξέρει, φαντάζομαι, πώς να το προγραμματίσει. Το γεγονός ότι η επόμενη σεζόν θα είναι και μια προεκλογική σεζόν. Mm-hmm. Λογικά, δηλαδή. Οπότε θα παίξει ρόλο πόσα βαριά χαρτιά θα είναι το πρωί.